μπορεί να πάρει τηλέφωνο ο καμεραμάν και να μιλήσουμε οι δύο μας. Βεβαίως. Να δείτε ότι δεν έχω καμιά σχέση εγώ με τον καμεραμάν. Κύριε Τριανταφυλλίδη, να σας πω πώς έγιναν τα πράγματα. Το είπα σε κάποια στιγμή. Είπατε ανεβήκατε επάνω. Ναι. Ήρθε και ο κόσμος, έτσι. Εγώ δέχτηκα μία μπουνιά, δεν είπα ότι δέχτηκα από εσάς. Ευτυχίες και γονατίες. Συγγνώμη. Ό,τι λέτε, να ξέρετε τι λέτε, να μην τα παίρνετε πίσω. Όχι, δεν είναι για μένα, αλλά είναι γραμμένα σε βιντεοκαστά. Σας είπα, κύριε Τριανταφυλλίδη, το είπα νωρίτερα, ότι όταν τελειώσαν όλα αυτά, αγκαλιασμένοι είμαστε, έτσι δεν είναι. Έτσι. Και μου είπατε συγγνώμη. Ναι. Και σου λέω, εντάξει, ρε Αντρέα. Τελείωσε, αλλά εντάξει. Εσείς νομίζετε ότι αν είχα χτυπήσει τον καμεραμάν, θα ερχόμουν να ζήταγα συγγνώμη σε εσάς. Για ποιο λόγο. Να τελειώσω μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, όταν τελείωσε αυτό το συμβάν μεταξύ μας και τελείωσε το θέμα, εγώ μετά έφυγα με τον Τάσο τον Θεοδόση και κάποιους άλλους της Αγκύβου και πήγαμε στη χώρα. Αργότερα ήρθε και ο καμεραμάν. Αυτός λοιπόν μου είπε ότι δέχτηκε επίθεση από εσάς. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούμε. Βαγγέλη, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο. Καταρχήν θα ήθελα να είσαι ήρεμος. Όσο μπορώ θα είμαι ήρεμος. Και ακούσαμε τώρα τον κύριο Τριανταφυλλίδη που λέει ότι δεν σου επιτέθηκε ο ίδιος. Μάλιστα. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, δεν ξέρω αν ήταν αυτός, για το νούμερό του το είχε καλύψει με τη φανέλα του, την είχε γυρίσει και δεν φαινόταν το νούμερό του. Ο οποίος πέρασε κάτω από τα κάγκελα. Ναι, εντάξει, στο διατάφτα, πάμε στο διατάφτα. Ναι, ήρθε πάνω, με έπιασε από το λαιμό, με πέταξε κάτω, με χτυπήσανε 2-3, την ώρα που προσπαθούσα να καλύψω την κάμερα, γιατί η κάμερα δεν ήταν του καναλιού, με χτυπούσαν, κάνανε κάποιο λάθος. Δεν πήραν την κασέτα της κάμερας, γιατί την είχα βγάλει προπολού και την είχα μέσα στο παντελόνι μου, πήραν την μπαταρία. Κάποιος φώναξε, πήρα την κασέτα. Με χτυπήσαν, θέλω πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω κάποιο κύριο, ο οποίος ήταν 55 με 60 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, ή τον αδικό, μπορεί να ήταν λιγότερο. Ήταν αστρομάλι. Θέλω να του πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Για να τελειώνουμε με αυτή την εκπομπή, από την αρχή που αρχίσατε, λέτε το όνομά μου ότι σας χτύπησα και εσάς και τον κύριο καμεραμάν. Σας χτύπησαν ή όχι. Εγώ σας είπα τι έγινε. Σας παρακαλώ πολύ. Μιλάτε κουβέντα αέρα. Σας χτύπησαν ή όχι. Θα σας απαντήσω, κύριε Τριανταφυλλίδη. Θα ήθελα ειλικρινά να μου πείτε. Όταν. Μισό λεπτό. Θα κατεβάσει το μικρόφωνο του καμεραμάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, όταν δέχεσαι ξύλο από 30-40 άτομα, δεν ξέρω πώς ήσασταν, μπορεί να ήταν και 5. Εκείνη τη στιγμή. Γιατί όμως το όνομά μου. Μισό λεπτό. Η κάμερα την έχετε, μπορείτε να δείτε ότι δεν εμπλέκηκα σε καμιά συμπλοκή. Τι είπατε? Δεν εμπλέκηκα εγώ σε καμιά συμπλοκή. Ούτε σας χτύπησα. Απλώς είχαμε κάποια κουβέντα έντονη που μετά έρθα και θα ζήτησα για αυτή την κουβέντα συγγνώμη. Τι άλλο. Καμεραμάν δεν πήγατε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τι μου είπατε? Το καμεραμάν δεν πήγατε. Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγατε. Όχι. Μάλιστα. Εντάξει. Ήταν ο κόσμος εκεί και μπορεί να κρίνει. Πάντως εγώ είχα πολλά τελεφωνικά. Ένα λεπτό πριν κλείσει. Όχι, δεν κρίνει. Δεν κρίνει. Όχι. Προς Θεού. Και εδώ θα λέγει ένα καλό τέλος να έχουν στο φετινό πρωτάθλημα. Να σας πω κάτι άλλο. Και ό,τι καλύτερο για τον κύριο Κλαμπάνο που είναι δίπλα. Να σας πω κάτι άλλο. Με πήραν πολλά τηλέφωνα από την Ζάκυνθο. Τώρα δεν μου άφησαν μόνο τα μικρά τους ονόματα, μου είπαν για ευνόητους λόγους και μου είπαν για σας. Τι σας είπα? Μου είπαν για σας ότι μας επιτεθήκατε και ήταν... Δεν ήταν είπαν για το όνομα μου. Ναι. Αυτοί, αν ξέρετε και θα λεκενά και βαντού, είναι η καλοφελητέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας νύχτα. Δεν άκουσα. Ειλικρινά δεν άκουσα τι είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, εντάξει, μου λένε είναι καλοφελητές τώρα, εγώ δεν ξέρω. Ευχαριστούμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ευχαριστούμε και τον καμεραμάν. Αν μπορούμε να πάρουμε στο αστυνομικό τμήμα, παρακαλώ, για να τελειώσουμε το θέμα αυτό. Βασίλη, ακούσαμε λοιπόν και τον Αντρέα τον Τριανταφυλλίδη, τι μας είπε. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του για το θέμα αυτό. Να πάμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη αγωνιστική μάλλον, όπου αγωνίζεται με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Όντως είναι δύσκολο.
Η Ρόδος έχει μια καταπληκτική ομάδα. Το είδαμε στον πρώτο γύρο. Δύσκολα πήραμε το Χ. Πάντως, η γνώμη είναι ότι και με τις μεταγραφές που κάναμε, τις δύο, με τον Γιώργο τον Μαυροκολέα και τον Τίνο τον Πανιωτακόπουλο, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Η ομάδα πρέπει να κερδίσει την Κυριακή οπωσδήποτε για να είμαστε πιο σίγουροι στους στόχους μας. Πρέπει να παίξουμε την καλή μπάλα γιατί έχουμε καιρό να την παίξουμε. Αν πούμε ότι παίξαμε κατά διαστήματα στην Τάκη την καλή μπάλα, έχουμε να δώσουμε πολύ καιρό. Η γνώμη μου είναι ότι θα τα καταφέρουμε τελικά να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι και για να είμαστε να μεγαλώσουν λίγο οι βάσεις παραμονής. Πιστεύω είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία μας για δώσει ποτέ και δεν πρέπει να την αφήσουμε. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι οι ομάδες δεν είναι αυτές που έχουν τα λεφτά, οι ομάδες είναι αυτές που έχουν το υλικό. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει το υλικό και το είχε πάντα. Μόνο έτσι φτιάχνουν οι ομάδες. Τώρα, ίσως μερικές ομάδες θεωρούν ότι γίνεσαι ομάδα το να έχεις εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός, σας πληροφορώ, έχει χαλάσει 15-20 εκατομμύρια και βλέπετε που έχει φτάσει. Το βασικότερο πιστεύω είναι η υποδομή. Και ο Ολυμπιακός έχει υποδομή. Μάλιστα. Για τις δύο μεταγραφές που έγιναν πρόσφατα του Μαυροκολέα και του Παναγιωτακόπουλου. Πιστεύω θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, παρόλο που ο Ολυμπιακός έχει πάγκο. Η γνώμη μου είναι ότι έχει πάγκο και έχει παιδιά που είναι άξια. Αλλά και τα παιδιά που ήρθαν δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβλημα, τους αγκαλιάσαμε. Και ειδικά και τον Τίνο που έχασε κάποιες ευκαιρίες, δεν είπαμε, ξέρω εγώ, δεν τον κατακρίναμε, τον χειροκροτήσαμε και πιστεύω έτσι γίνεται. Πάντως το βασικότερο η γνώμη είναι να έχει υποδομή. Και τα λεχιά το έχουν καταφέρει πολύ καλά αυτό το πράγμα. 3,5 χρόνια που είμαι εκεί, δουλεύουν, έχουν μια υποδομή καταπληκτική. Αυτό έχω να πω. Δουλεύουν σκληρά, όσοι είναι αυτοί. Βάζουν λεφτά όσα έχουν να βάλουν, βοηθάνε πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός τελικά θα το πετύχει το στόχο του, που είναι η παραμονή. Εγώ το πιστεύω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αν μπορούμε, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να. Μπορείτε να πιάσει την κεφαλαία και ο Γκρέκος. Δεν είναι και πολύ ψηλός. Λαμπάνος με τον Μαρίνο. Μαρίνος κέρδισε. Πάνω στο ακόμη πάνω στο όπλος έκανε το λάθος. Και τώρα μπροστά από τον Φυτόπλο πήρε ο Τσάκουλης. Μπροστά η Τσάκυνθος. Δεν μπόρεσε όμως ο Μουσάκης έγινε να βρει την μπάλα. Και ο Κράγκαρης έκανε το λάθος. Δεν προλάβει ο Μουσερής. Το πλάγιο είναι για την Τσάκυνθο. 23 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι που την βλέπει ποιος. Αν δεν κάνω λάθος, τον είδε ο Θανάσης ο Γκρέκος. Ο Γκρέκος τελικά στο 24 βλέπει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Και τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τζάκουλη να γυρίζει πιο πίσω για τον Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης έδωσε για τον Κετικίδη. Προσπαθούν να περάσουν μπροστά τώρα με τον πιάζει η παίκτης Ζακίνθου και το πλάγιο για την παρακοντράρισε είναι για την ομάδα των Λεχιανών, τον Ηλιακό, που κρατάει το 0-0 στα πρώτα 24 λεπτά του παιχνιδιού και πηγαίνει με τον Χρήστο τον Μουσερή να επαναφέρει. Μουσερής λοιπόν για τον Παναγιωτακόπουλο, το νέο απόκτημα του Ηλιακού που έκανε το λάθος, ενώ ο Μαυροκολέας δεν είναι ακόμα έτοιμος και αγωνιστικά βέβαια σε φυσική κατάσταση υστερεί, αλλά και δεν έχει έρθει ακόμα το δελτίο του από την ΕΠΟ. Τσακουλής που περνάει, θα κάνει και το σούτ, αλλά κοντράει την μπάλα πάνω στο Χρήστο τον Κράκαρη και τώρα με τον Άστο που έχει γυρίσει πίσω. Όπως βλέπετε τα κουνάκια για τον Παναγιωτακόπουλο. Ο Παναγιωτακόπουλος ωραία η παλιά του για τον Θανάση τον Κράκαρη, αλλά διάβασε ο Μαρινάκης, έδιωξε μακριά. Ο Πανιστόπουλος έκανε το φάουλ πάνω στον αρχηγό τον Μουζάκη, αλλά παίζεται λέει ότι η μπάλα είναι στα πόδια των παιχτών της Ζακίνθου. Πανιστόπουλος, Μαρίνος, Αρχιμανδρίτης άφησε για τον Γκράγκαρη τον Χρήστο, ο οποίος κάνει κίνηση, παίρνει και το φάουλ σωστά από τον αρχηγό τον Σάκη τον Μουζάκη, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Ναι, βλέπει την κίτρινη κάρτα ο Σάκης ο Μουζάκης. Το 25
Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής, βετεράνος πλέον της ομάδας της Ακίνθρωσης, Άκης ο Μουζάκης, ο αρχηγός. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα από τον Μουζή στον Γκράγκαρη και τώρα ο Μουσερής. Θα βγάλει μια παλιά για τον Νάσο, πήρε την κεφαλιά ο Νάσος, δεν το περίμενε βέβαια. Είχε πλάτη στην μπάλα, απλά σηκώθηκε, βρήκε την έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Χρήστου του Μάστακα, ο οποίος τώρα επαναφέρει σε ένα χώρο που δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ ο Γιάννης ο Καλπακίδης και ελέγχει εκεί ο Μουζής και τελικά ο Καλπακίδης κερδίζει βαλικαρίσια το πλάγιο. 26 λεπτά στο εθνικό στάδιο του Ζακίνθου, πάντα 0-0. Ζάκινθος, Ηλιακός Λεχενών και τώρα Μπιάζης. Θα βγάλει τη σέντρα ο Μπιάζης, ο Χρήστος ο Κράγκαρης θα διώξει όπως όπως σε πλάγιο. Αφού τον παρενόχλησε εκεί ο Θανάσης ο Γκρέκος, εμείς το ήρθαμε να χαϊκεί. Φέτος ο 20χρονος επιθετικός και τώρα με τον Μουζάκι θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά, άω την μπάλα, η κεφαλιά ήταν από τον Γιάννη τον Καλπακίδη, δεν ανησύχησε ο Ανδρέας ο Τρυφωνόπουλος. 27 λεπτά στο εθνικό στάδιο της Ζακίνθου, πάντα 0-0. Ζάκινθος, Ηλιακός Λεχενών, τρεις καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Δύο για τη Ζάκινθο, μία για τον Ηλιακό, στο 10 ο Καλπακίδης, στο 12 ο Γκρέκος είδε την μπάλα να πάει στο δοκάρι το οριζόντιο του Τρυφωνόπουλου και στο 17 ο Μουσορίς έβγαλε την σέντρα, ο Παναγιωτακόπουλος όμως σε κενή εστία έβγαλε την μπάλα out. Ο Τσάκουλης πήρε από το Μουσάκι και ψάχνει ένα στήριγμα, προσπαθεί να το βρει τον Καλπακίδη. Ο Καλπακίδης που κρατάει, κάνει και κίνηση, περνάει από το Μουζί, το ρίχνει στο έδαφος. Έχουμε το φάουλ από αριστερά.